Next speaker is Mr. Skelakakis for 2 minutes. Κύριε Πρόεδρε, το οργανωμένο έγκλημα και οι πρακτικές διαφθοράς στην Ευρώπη αποτελούν σήμερα εξαιρετικά εκτεταμένα φαινόμενα. Από τη θεματική εισήγηση που συνέταξα προετοιμάζοντας αυτή την έκθεση, προκύπτει ότι έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ομολογημένες δωροδοκίες στους δημόσιους τομείς των κρατών μελών της Ένωσης. Είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της Ευρώπης. Το οργανωμένο έγκλημα εξαιτίας του συνοριακού, του διασυνοριακού χαρακτήρα του και η διαφθορά που είναι διαλυτική για τις οικονομικές και κρατικές λειτουργίες αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να αποτελέσουν κατά τη γνώμη μου κεντρικά θέματα ενδιαφέροντος της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη μόνα τους έχουν αποτύχει σε πολλά σημεία στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Και υπάρχουν πολλά επιχειρήματα αν εφαρμόσουμε καλόπιστα την αρχή της επικουρικότητας, γιατί χρειαζόμαστε ισχυρούς νέους κοινούς θεσμούς για αποτελεσματικότερη Ευρώπη. Όχι μόνο τον Ευρωπαίο εισαγγελέα, ο οποίος έρχεται, αλλά και πιο δυναμικών θεσμών, όπως η μεταξέλιξη των εργαλείων που έχουμε σε ένα ευρωπαϊκό FBI. Έτσι θα πετύχουμε να αποκτήσουμε θεσμούς που πράγματι θα φοβούνται τόσο οι πανίσχυρες εγκληματικές οργανώσεις που δρούν σε πολλές χώρες της Ένωσης, όσο και οργανωμένα τοπικά κυκλώματα δημόσιας ή πολιτικής διαφθοράς, την ύπαρξη των οποίων πολλοί καμώνονται ότι αγνοούν. Ευρωσκεπτικισμός είναι ο μεγάλος κίνδυνος τον οποίο έχουμε μπροστά μας και στο Βορρά και στο Νότο στις ευρωεκλογές που έρχονται και στηρίζεται στην αναποτελεσματική χρήση των πόρων της Ένωσης. Και αυτό το αισθάνονται και στο Βορρά και στο Νότο και στην Ανατολή και στη Δύση. Ένας από τους λόγους είναι ότι η πολιτική διαφθορά μένει ατιμόρυτη. Χρειαζόμαστε ισχυρούς νέους θεσμούς για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much.